Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο για την παρέα. Μάλλον στη νοηματική θα γίνει. Εγώ είμαι η Έλλη Στάι. Και εγώ είμαι ο Νίκος Μουτσινάς. Λοιπόν, τι θα κάνουμε μαζί, θα δούμε τα σημαντικότερα νέα σε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε. Σε ακούω. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να βγάλει ένα ειδικό λεξικό και βιβλίο γραμματικής και συντακτικού για τους μαθητές που έχουν ένα μεγάλο στόχο, να γίνουν στο μέλλον παίκτες reality. Λοιπόν. Σου κάνω τα πλάνα. Η γλώσσα που ομιλείται στα reality θα διδάσκεται σαν ειδική γλώσσα με ειδικούς κανόνες. Αυτά τα βιβλία θα γραφτούν από τους παίκτες που έχουν δημιουργήσει ήδη αυτή τη νέα ελληνική γλώσσα. Είναι απόφοιτοι από διάφορα reality. Είναι, ας πούμε, από το Power of Love, από το Survivor και άλλα, δεν ξέρω. Και πριν μιλήσεις, εσύ περίμενε, εννοείται ότι την επιμέλεια θα την έχει ο καθηγητής, ο κύριος Μπαμπινιώτης. Σαφέστατα, σαφέστατα. Έλλη, ενώ το Brexit βρίσκεται πρώτο πυλόν, η λίρα καταποντίζεται, πέφτει, μην ψάχνετε, δεν θα τη βρείτε πουθενά, κυκλοφόρησαν έντομα αποθητικά και κάτσα ριδοκτόνα με τη φωτογραφία της Τερέζας της Μέη, με σήμα το κεφάλι της γνωστής πολιτικού και ένα σώμα κάτσα ρίδας. Η Τερέζα αποφάσισε να κινηθεί νομικά, Έλλη. Ναι, για να δω. Εμένα γιατί μου τα δείχνεις αυτά. Αυτά δεν είναι τα δικά μου. Πώς εσύ, κάνεις το. Όχι, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός παρουσιαστών. Μην ξεμαλιαστούμε. Είναι και τώρα το Θρανιάκι, εδώ θα γίνει χαμός. Πάμε. Αυτή την είδηση νομίζω ότι ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι χτεσινή είδηση. Λες αυτή. Όχι, αυτή είναι δικιά σου είδηση. Η Αθήνα γέμισε πατίνια. Δικιά σου είναι αυτή. Δικιά μου. Αφού μας έκαναν τη ζωή πατίνι, γέμισαν την πόλη με μικρά συχαμένα φλούο πράσινα πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα. Οι πολίτες προσπαθούν να τα αποφύγουν σαν να παίζουν βίντεο παιχνίδι. Ο Δήμος θα λάβει τα μέτρα του. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή, Έλλη. Το Έλλη πρέπει να το λες πάντα. Ξαφνιάζομαι, βρε παιδάκι. Γιατί είναι ωραίο που μπορείς να κατεβάσεις τα δικά σου. Λοιπόν, σε βλέπω. Η νόσος του ροζ.